δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο αλλά και τα νομικά του πρόσωπα. Έχουν οι οφειλέτες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 εκμεταλλευόμενοι τους ευνοϊκούς όρους ρύθμισης που είναι ενεργοί. Επανερχόμαστε πάλι σήμερα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις διατάξεις του νόμου 4611 του 2019 που αφορούν τη ρύθμιση των οφειλών σας στο Δήμο Καλαμάτας αλλά και στα νομικά πρόσωπα αυτού. Κατά το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο έτος, είχαν σταλεί ενημερωτικά σημειώματα σε όλους τους οφειλέτες του Δήμου, προκειμένου αυτοί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ανταποκρίθηκαν από τους 33.000 περίπου που αφορούσαν τα σημειώματα αυτά, στα οποία βέβαια απεικονίζονταν όλα τα ποσά, από 5 ευρώ και πάνω, 3.662 συνδημότες μας και ρύθμισαν οφειλές ύψους 1.985.000 ευρώ. Από αυτές, το 1.218.000 ρυθμίστηκαν σύμφωνα με τον νόμο και υπήρξε ένα όφελος για τους συνδημότες 700.000 ευρώ περίπου. Το εξοφλημένο ποσό μέχρι αυτή τη στιγμή από το 1.218.000 είναι 477.000 και το υπόλοιπο 664.000 είναι ρυθμισμένο και εξυπηρετείται κανονικά από τους συνδημότες μας. Σήμερα ερχόμαστε να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 31/12 λύγει η ρύθμιση του νόμου 4611 χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη αν θα υπάρξει άλλη παράταση. Γι' αυτό το λόγο σας καλούμε όλους όσους έχετε οφειλές στο Δήμο να έρθετε να τις τακτοποιήσετε προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μην αναγκαστεί ο Δήμος σε περίπτωση μη παράτασης το νέο έτος να ασκήσει ένδικα μέσα για την ίσπραξή τους. Δυστυχώς το αναφέρουμε αυτό διότι ως ανεξάρτητη υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία του Δήμου είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τον νόμο. Έτσι, για μια ακόμη φορά σας καλούμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να προσέλθετε στην υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να ρυθμίσετε τις τυχόν οφειλές σας με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4611 του 2019. Οι εκπτώσεις είναι αρκετές από εφάπαξ εξόφληση 100% απαλλαγή των προσαυξήσεων και μπορούν από εκεί και πέρα να γίνουν ρυθμίσεις σε 2-24 δόσεις με 80% των προσαυξήσεων απαλλαγή, 25-48 με 70% απαλλαγή, 49-72 με 60% απαλλαγή και 72-100 δόσεις με 50% απαλλαγή.